Γιάννη Σαραντάκο κοντά μα. Πώ είστε, κύριε Σαραντάκο. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, μήνα καλή εβδομάδα. Θα είναι καλό αν δεν είσαι ο Ερντογάν. Αν αυτό τον <laughs> Απρίλιο δεν είσαι ο Ερντογάν, είναι μια χαρά μήνα. Ωραία, σωστά. Ήτα, ε, ε, τριπλή ήτα. Ε, ναι, τρία μηδέν. Όντω, σε τρει μεγάλε πόλει, με πρώτη και κυρία αρχή την Κωνσταντινούπολη, την οποία ήθελε διακάο ο Σουλτάνο. Ακολούθησε η Άγκυρα και η Σμύρνη. Τα έχασε όλα. Συνετρίβει στην Κωνσταντινούπολη. τα έχασε όλα. θα μπορούσα να πει ήτα, να είναι Τρει μία, γιατί αν κάνει, κα, κάνει κανεί τον υπολογισμό συνολικά στα ποσοστά του κυβερνητικού κόμματο, δείχνει ότι χάνει και στο σύνολο τη χώρα από την αντίστοιχη. Σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Πέφτει ναι, για, ε? για πρώτη φορά το ΑΕΠ πέφτει να. στο 37% από τότε που ο Ερντογάν ξεκίνησε 4 -4. να κυβερνά. Ακριβώς. Δηλαδή κάτω από 44% δεν έχει γράψει ποτέ. Ακριβώ. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά το γεγονό ότι πήρε αγκαλιά. Τον υποψήφιό του στην Κωνσταντινούπολη. Ε, τον πήγε στην εκλογική καμπάνια. ανέβηκε στον μπαλκόνι μαζί του. Τραγουδήσανε μαζί. Ε, εν τούτη δεν κατόρθωσε να κερδίσει τον ισχυρό αντίπαλό του, τον uh, κύριο Ημαμόγλου. Ο οποίο θυμηθείτε, με να είμαστε σε... καλά, ναι. θα είναι και ο άνθρωπο ο οποίο θα αντιπαρατεθεί uh, με τον εκλεκτό του Ερντογάν με τον ίδιο. Γιατί και ο Ερντογάν είναι σαν να φεύγει αλαωμένοι uh, στι προεδρικέ εκλογέ. Αλλά είναι άλλο το παιχνίδι. Πάντω μου έκανε σε... εντύπωση, το λέγαμε ναι, ναι, με τον το λέγαμε και με τον Γιώργο ότι 7 φορέ είχε πάει ο ίδιο ο Τούρκο πρόεδρο. Αυτό που είπε. Αν είναι δική του, ήταν δική του. Αύξηση συντάξεων και όλα μπορεί. αυτά. Καθόλου. Και από την άλλη είχαν πάει και 17 υπουργοί του για να μπορέσουν yeah. να βοηθήσουν τον εκλεκτό του. Αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Ακριβώ. Και μόνο... τι σημαίνει για την επόμενη μέρα για τον Και όχι μόνο. Του... Έδωσε και δυνατότητα στον εκλεκτό του να κάνει κυβερνητικέ εξαγγελίε. Προφανώ του έδωσε κονδύλια. Προφανώ μίλησε. Ω εκλεκτό του Προέδρου, του πανίσχυου μέχρι χθε Προέδρου, δηλαδή είχε όλο τον αέρα που έπρεπε να έχει ένα υποψήφιο ναι. για να κερδίσει και εντούτοις έχασε. Δεν το έπαιξε ο Ερντογάν, όπω το σημαίνει και σε άλλε χώρε, λίγο κοντά, λίγο μακριά. Πήγε ακριβώ δίπλα στον εκλεκτό του για να κερδίσει ο ίδιο ο Ερντογάν τον Ιωμαμόγλου. Ναι. Και γι' αυτό τώρα δεν έχασε ο υποψήφιο. Έχασε ο Ντόγαν. Ναι. Ναι, ναι. Τον πήρε μια σφιχτή αγκαλιά, τόσο σφιχτή που τον έπνιξε στο τέλο. Ναι, αλλά αυτό είναι εσύ. το ρίσκο όταν δηλαδή, χάνει. Δηλαδή, χάνει εσύ, δεν χάνει αυτό που εισβάλλει ναι, εσύ υποψήφιο. Τώρα, εμά. Πόσο μπορεί να μα νοιάζουν όλα αυτά. Ακετά. Το λέω γιατί. Γιατί είμαστε σε μια φάση προσέγγιση, είναι μπροστά το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Οι Τούρκοι, καμιά φορά, όταν τα βρίσκει δύσκολα ο πρόεδρο, ε, βλέπουν την Ελλάδα ω ένα πεδίο άσκηση εσωτερική πολιτική. Ναι αρκετά δύσκολα για μα. Γιατί ο Ερντογάν πάντα έχει, μα έχει συνηθίσει ότι εξάγει τα προβλήματά του. Ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό το βγάζει προ τα έξω, προ το Αιγαίο, προ την Κύπρο. Ε, εναντίον τη Ευρώπη για να μπορέσει να συσπηρώνει. Θυμίζω η γαλάζια πατρίδα, η πατρίδα τη καρδιά μα και όλα αυτά τα ανεκδίκητα που λέει. Ναι, Για να συσπηρώνει. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν, όταν δεν δίνει άλλο, το προσπαθεί να δώσει θέαμα. Το θέαμα έχει να κάνει με όλα αυτά. Ο πύραυλο, ο οποίο φτάνει στην Αθήνα. Ε, μια επίθεση εναντίον όλων τη κακή Δύση που υπονομεύει το, ντουρ, το, του Τούρκου. Όλο αυτό το πακέτο. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν Uh, ότι θα το χρησιμοποιήσει και τώρα. η ναι. ε, εξαγωγή προβλημάτων, ειδικά όταν είναι αποσταθεροποιημένο, που είναι, είναι ένα δρόμο στον οποίο ακολουθεί ο Ντογάν. Όχι με μεγάλη επιτυχία πάντα, αλλά τον ακολουθεί. Άρα αυτό θα του βγάλει και μία ένταση και έναν εκνευρισμό περισσότερο και απέναντί μα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πω ναι, ε, διότι δεν έχει που να γατζωθεί. Η οικονομία στην Τουρκία δεν νομίζω ότι δεν πηγαίνει ζει. καλά, δεν είναι ανθήρη η οικονομία. Με ένα με, ε, ε, με, το χρήμα πλέον να φτηνένει κάθε μέρα, ότι Μάριθμο να είναι στο 100 τρέχει, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. 70% ε, είναι. Επίσημα. ο, είναι τα επίσημα στοιχεία του Μαρτίου. Το ανεπίσημο ε, είναι το είναι 100%. Ανεπίση... Ναι. Ε, άρα, κατά συνέπεια, ο δρόμο τη δημιουργία μια ένταση για να δημιουργήσει ισχύω στο εσωτερικό του μπορεί να είναι και κάτι πάρα πολύ πιθανό. Θυμίζω ότι αρχέ Μαου πηγαίνει στην Ουάσιγκτον uh, για να δει τον Τζο Μπάιντεν. Ενδιαφέρει επίση τι θα γίνει εκεί. Θα δείτε ότι μπορεί να καταφύγει σε ένα αντιδυτικό παραλήλμα ξανά ο Ερντογάν, να ποντάρει πάνω, ναι, ναι, διότι θα αναγκαστεί να έχει και συμμαχίες στο εσωτερικό με ακροδεξιούς και με Ισλαμιστές. Yeah. Αυτοί θέλουν ένα αντιδυτικό παραλήρημα. Άρα μην αποκλείσετε να έχουμε επιθέσεις και κατά των Αμερικανών. Και κατά τη Δύση και εναντίον τη Ελλάδο. Ε, Τέλο πάντων. Ε, λοιπόν, εμεί θα πάει Μάιο. <κυρίζει> <Μάης, κυρίζει> ναι, αρχέ Μαίο. Εμεί Μάιο θα είμαστε βαθιά σε προεκλογική περίοδο. Λίγε μέρε πριν. Τι α, ωραία. Αρχέ Μαου θα είμαστε στον Οβελία. Μετά τον Οβελία θα έχουμε αυτό. Σωστό, να τα βάζουμε όλε τι θέσει. Ξέρετε, είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο κλίμα σε ευρωεκλογέ. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή τι τελευταίε δύο-τρει αναμετρήσει που πάμε τώρα 10-15 χρόνια πίσω. Ναι. Δεν θυμάμαι ευρωεκλογέ αυτό το κλίμα. Και προσέξτε, οι ευρωεκλογέ ακολουθούν τις εθνικές εκλογές, δηλαδή δεν έχουμε κλείσει χρόνο που κάποιος θα μπορούσε να πει ψυχρέμως ότι το θέμα της ε, ε, εσωτερικής πολιτικής είναι ελελειμμένο. ή εν πάση περιπτώσει με γρατζουνιές, με αντιπαραθέσεις, με τζατζαρίσματα mm. αλλά είναι λελημένο το εσωτερικό, το λύσαμε πέρσι ε, ούτε καν ένα χρόνο δεν έχει κλείσει ε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους δικούς τους λόγους δίνει ένα χαρακτήρα εθνικών εκλογών στι ευρωεκλογέ που έρχονται. Μια επίθεση σε όλα τα μέτωπα από τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ένα πηγαίνει στα δικαστήρια Δευτέρα, Τάρτη, Παρασκευή για να πλήξει την κυβέρνηση, ο κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριο Κασελάκη έχει επενδύσει πάνω στην αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματο πριν καν γίνουν εκλογέ. Επέμεινε ο κύριο Κασελάκη χθε ε, μέσα από συνέντευξή του σε εκπομπή Lifestyle στην τηλεοπτικό σταθμό του Α, ότι δεν θα πιστεύει ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει εκλογέ αδιάβλητε. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. δεν ξέρω τι μήνυμα στέλνει στο εσωτερικό του κόμματό του και δεν ξέρω τι θα κάνει την Κυριακή των Ευρωεκλογών. Νομίζω ότι ίσω ούτε ο ίδιο ο Κασελάκη. Νομίζω ότι κρατώντα το ανοιχτό, απλά αφήνει μια διέξοδο ελιγμών. Δηλαδή, ανοίγει χώρο για να μπορέσει να ελιχθεί το βράδυ τη Κυριακή ανάλογα με το αποτέλεσμα. Αν είναι καλό, δεν είπαμε είπα, είπα και μια κουβέντα παραπάνω. Ωραία, πάμε μαζί. Αν είναι πρώτο, λοιπόν, κερδίσαμε τελείω. Ο κ. Κασελάκη. Μπράβο. Ναι. Εάν είναι στο σύμπλην 2. Από ποιο? Από το πρώτο κόμμα. Από δηλαδή, το... αν είναι η διαφορά μικρή. Τι θα πει, Ότι δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αν είναι στο σύμπλην 2 από το δεύτερο κόμμα. Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Είναι κοντά στο 19. δηλαδή, τι θα πει, Ότι ο Μητσοτάκη ε, έβαλε ε, αλλίω το αποτέλεσμα για να είναι τρίτο ο Κασελάκη. Μα όταν αμφισβητεί του όρου με του οποίου θα διεξαχθούν οι εκλογέ, αφήνει όλα τα σενάρια αμφισβήτηση ανοιχτά. Δεν κλείνει κανένα. Άρα ότι ο Μητσοτάκη μαγείρεψε το αποτέλεσμα όχι για να είναι πρώτο στη Νέα Δημοκρατία, για να είναι τρίτο ο Κασελάκη. Είναι ενδιαφέρον Δεν έχει ακούσει αυτή. Έχω μπερδευτεί λίγο. Είναι περίεργο και να το συζητάμε. Καλά. Οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ε, επειδή Σωστά, έχει δίκιο. Απλά ο κ. Κασελάκη λιγάκι έχω μπερδευτεί. Πού θέλει, δηλαδή, με τι θα είναι ικανοποιημένο στο, το βράδυ των εκλογών, Θα είναι αν είναι κοντά στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, Αν θα είναι πρώτο κόμμα, Αν θα είναι στη δεύτερη θέση και όχι ο κύριο Ανδρουλάκη στην ο δεύτερη, ο δεύτερη θέση, με όποιο ποσοστό. Ο, ο, ο κ. Κασελάκη λέει επισήμω θέλει την ανατροπή. Όταν τον ρωτάνε τι ανατροπή εννοεί, υπενήσεται να είναι πρώτο κόμμα ο ίδιο. Ναι. Μετά είχε πει ότι ο πύχη είναι το 17% του κ. Τσίπρα στι εθνικέ. Μετά, yeah. ότι ο ίδιο θα είναι δεύτερο κόμμα, εξωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά δεν ξέρω πώ συμβαδίζουν. Δεν έγινε καθαρή η στρατηγική του. Άρα Μέχρι στιγμή έχει εστιάσει στο ότι ο Μητσοτάκ, η κυβέρνηση, το κράτο μάλλον, δεν μπορεί να κάνει εκλογέ αδιάβλητε. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει ε, δυόμισι μήνε πριν από τι εκλογέ. Γιατί έχουν είναι διαρρεύσει τα, απο... τα στοιχεία των αποδείμων Και ποιο μα λέει. Χθε στη Γερμανού το προχώρημα ναι. έκανε ένα παραπέρα. Και ποιο μα λέει δεν έχουν διαρρεύσει και το πέ... στοιχεία των. Ε, τον ψηφοφόρο μου ψηφίζουν στην Ελλάδα. Ναι, ε, ωραία. Ε, ένα κλικ παραπάνω δηλαδή. Ναι, αλλά ε, νομίζω ότι η, το διαβλητό των εκλογών έχει να κάνει με την καταμέτρηση. Δηλαδή αν θα πας να ψηφίσεις το χ ο κακούσης Γεώργιος ναι. και κάποιο με ένα μαγικό χέρι πάρει την ψήφα και την πάει κάπου, κάπου αλλού. Νομίζω... Αυτό καταλαβαίνω είναι το διαβλητό των εκλογών. Δεν είναι να μάθω στη mail. Νομίζω ναι. ότι είναι όλα μέσα για τον κύριο Κασελάκη. Ναι, ναι. πάση λέει, να έχουν από τον όμω μετράει, έτσι δεν είναι. Ναι, νομίζω για μένα μετράει το γεγονό ότι θέτει ένα σπόρο αμφισβήτηση σε εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Ακόμα και όταν οι δημοσκοπήσει δεν είναι 20 μονάδε μπροστά κάποιο κόμμα, όταν οι δημοσκοπήσει ήταν στα όρια του στατιστικού λάθου για το πρώτο δεύτερο. Ναι. Εκεί που ήταν καθαρό ο κ. Κασελάκη, να τα λέμε και αυτά, είναι η μονολεκτική απάντηση στο ερώτημα αν είναι έτοιμο να γίνει πρωθυπουργό. Με Εννοεί. την λέξη εννοείται. Ε, υπάρχει και σχετικό τραγούδι, νομίζω. Ε, καθ, ε, είπε ότι είναι έτοιμο να γίνει πρωθυπουργό. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Ναι. Εγώ έτσι. λέω το κάτι άλλο. Η σκληρή κόντρα τώρα τη κυβέρνηση, το σκληρό ροκ που λέμε, γιατί έτσι κάπω θα πάμε στι εκλογέ, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε Έλα ότι μοντέ. και οι δύο είναι μπροστά. Δηλαδή και ο κ. Σανδουλάκη και ο κ. Κασελάκη. Άρα νομίζω η Νέα τι θα κάνει για Νομίζω ότι έχει έναν αντίμετωπο ο κ. Είναι προφανέ, φάνηκε από τη Βουλή στα τελευταία στην πρόταση συζήτηση για την πρόσταση ναι. τη πιστία. Προφανώ έχει διμέτωπο. Έπαιξε περισσότερο με τον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριο Μητσοτάκη σε ένα τέτα -τέ, σε ένα πέρα δεφέρ. Αυτό γιατί έλειπε ο κύριο Κασελάκη από τη Βουλή στην πραγματικότητα. Αυτό, ναι. Αλλά μην περιμένετε ότι εκεί θα υπάρχει ένα διαχωρισμό. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο κύριο Μητσοτάκη θα θέσει ένα διακύβευμα το οποίο θα είναι αρκετά ψηλά ναι. και σχετικά και άσχετο μάλλον με τις, τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι θα θέσει ένα θέμα πολιτικής σταθερότητας. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα κακό για τη Νέα Δημοκρατία, σε ποσοστά μιλάω, ε, ουσιαστικά θα φρενάρει τις μεταρρυθμίσεις και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας uh -huh. και δεν θα δώσει τη δύναμη στην κυβέρνηση να προχωρήσει. Άρα σαν να μου φαίνεται ότι θα παίξει πολύ η λέξη περιπέτεια. Δηλαδή, ναι. όχι σε περιπέτειε, μην ναι. μπούμε σε περιπέτεια, να αποφύγουμε τι περιπέτειε, να, να, ναι, να μην χάσουμε τον πολιτισμό μα. Να μην διασαλευθεί η σταθερότητα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθο. Τι περιμένουμε ναι. από αυτό το συνέδριο. Να Γιάννη. κρατήσετε μια φράση απλώ ναι. ότι η σταθερότητα προφανώ δεν έχει καμία σχέση με τι ευρωεκλογέ. Mm -hmm. Δηλαδή, η σταθερότητα θα είναι για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Και νομίζω ότι ο στόχο του κ. Μητσοτάκη είναι η χαλαρή ψήφο. Δηλαδή θα απευθυνθεί σε δυσαρεστημένου νεοδημοκράτε, ε, από τα ομόφυλα φερρυπίν, όπου θα του εξηγήσει ότι μία ψήφο στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία σε μικρότερα κόμματα ή στο να μην πα να ψηφίσει, ε, στοχεύει στο να πληγωθεί η σταθερότητα στην Ελλάδα. Η πολιτική ναι. σταθερότητα στην Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει χαλαρή ψήφο σε Νομίζω καμία περίπτωση θα και θα αυτό νομίζει ότι θα. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι έχω καταλάβει, τονίσ... κάνοντα και τι μετρήσει, ε, δείχνουν ότι ο κίνδυνο δεν είναι ούτε είναι το Πασόκ ούτε mm. ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά, αλλά χαλαρή ψήφο. Mm. Και ο καναπέ. Ή η παραλία, να... αν είναι προκειμένο, μια κίνητα καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, Μάλιστα. ο δημοκρατία να μην πάει στην κάλπη, να πάει στην παραλία. Εδώ βλέπουμε και το σποτάκι. Το προεκλογικό σποτάκι τη Νέα Δημοκρατία. Πώ το είδε. Ενωτικό. Παρελάβουν όλε τι δεξιότητε τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης και, ε, πέσιος, ε, και ε, ο Καραμαλής ε, και το 1974 για αυτό Και όλοι, όλοι Και ο Σαμαράς, ο Σαμαράς με ό,τι σημαίνει αυτό Για τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας mm -hmm. Ο Κωστά Καραμαλή επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός ε, όλοι οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας Νομίζω ότι αυτό θα πάει να κάνει και ο κ. Μητσοτάκη, Να σαλπίσει μια πανστρατιά Απέναντι σε δυσαρεστημένους ε, ουδέτερου στο εσωτερικό ε, τη Νέας Δημοκρατίας Μάλιστα Θέλω να σταθούμε λιγάκι και σε μια άλλη εξέλιξη την οποία είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό ο πόλεμο ο οποίο έχει ανοίξει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα και τη κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο ανοιχτή ρήξη μεταξύ ενό θεσμικού εκπροσώπου μια περιοχή, τη πρωτεύουσα τη χώρα ναι. και τη κυβέρνηση. Ναι. Ε, το κάνει προσωπικό, νομίζω, λίγο ο κύριο Δούκα. Και με το καλημέρα, επίση, θέλω να σου πω έτσι. Ναι. Θυμηθείτε ότι στην εκπομπή σα είχαμε πει ότι είναι άλλη σχέση τη κυβέρνηση με τον περιφερειάρχη τη Θεσσαλία, τον κύριο Κουέτα. Άλλο αυτό. Και άλλη σχέση. Όχι, το λέω γιατί και οι δύο δεν είναι, είναι γαλάζιοι. Ε, και άλλη είναι, είναι άλλο σχέση με τον το Δήμαρχο Αθηναίων. Με το Δήμο ε, με το καλημέρα ξεκίνησε η ιστορία με το αντάρτικο που ανέβασε ο νέο πρώτο πολίτη τη Αθήνα για το ότι ποιο θα κάνει τη διπλή ανάπλαση. Λε και άμα ήταν ο Μπακογιάννη, θα έκανε ο Μπακογιάννη τη διπλή ανάπλαση ναι. αξία δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Αυτό ήταν ένα θέμα όμω το οποίο έχει να κάνει ρε παιδί με τη λειτουργία του Δήμου. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε πολιτική αντιπαράθεση. Πολιτικό ήταν και το άλλο. Το άλλο είχε και άλλε παραμέτρου. Ναι, είχε αλλά κανεί δεν θα το έκανε. Δηλαδή η πολιτεία δεν αφήνει. Το Δήμαρχο να διαχειριστεί εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ και ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Να. Και εκεί ξεκίνησε το... η σύγκρουση. Χθε ήρθε, και... ήρθε και η προχθέ, μάλλον, η δήλωση με, το... με τη φράση την συγκεκριμένη του κ. Δούκα, ο οποίο δείχνει ότι δεν έχει καμία εκτίμηση στον αστυνομικό. Στον αστυνομικό τη γειτονιά, στο δημοτικό αστυνομικό. Ο ίδιο λέει ότι είπε τη φράση αυτή απλά για να επαναλάβει αυτό το οποίο του είπε η κυρία η οποία ήταν εκεί και διαμαρτυρόταν. Και έτσι την επανέλαβε ο ίδιο. Εντάξει. Έκανε και το και? παραπολιτικό, μίλησε για μονταζιέρα, α, αναφερόμενο Άλλη, σε άλλο Άλλη. θέμα. Παίζει πολύ αυτή η λέξη πάντω τώρα τελευταία. Ναι, μα γι' αυτό το, το έκανε ο κ. Δούκα. Επειδή είναι τη μόδα, το έκανε ο κ. Ναι. Δούκα αυτό. Ναι. Ε, Προφανώ βγήκαν αμέσω στα κυβερνητικά στελέχη και νομίζω ότι ορθά, ε, ασχέτω τι προσωπικά πιστεύει για την ελληνική αστυνομία, που κακώ το πιστεύει, αν είσαι και δήμαρχο, δεν το φωνάζει αυτό το πράγμα, γιατί έχει και αστυνομικού που δουλεύουν για σένα. Πώ το κάνει αυτό το πράγμα, αλήθεια. Δηλαδή ήταν μια δήλωση η οποία. Νομίζω ότι το κάνει για να ε, ε, χαϊδέψει αυτιά. Κάποιον ενδεχομένω αριστερών, κάποιον ενδεχομένω. αυτιά <σταφθιά> με αυτόν τον τρόπο, κάποιον πιθανώ ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ο δήμαρχο όλων των Αθηναίων, φαντάζομαι. Ακριβώς. Υποθέτω και των αστυνομικών. Υποθέτω και των αστυνομικών που χρησιμοποιεί ο ίδιο ο κ. Κούκα για την ασφαλειά του. Υποθέτω και των δημοτικών αστυνομικών. Που κόβουν κλήσει και σωστά κάνουν όταν παρκάρουν με παράνομα. νομίζω ότι ο κ. Δούκα το μάλλον η αγωνία του για να παίξει κάποιο ρόλο και το αριστερά τον οδηγεί σε αυτέ τι φράσεις Κοιτάξτε, βλέπει ίσω ότι υπάρχει κάποιο κενό και πάει να παίξει κάποιο ρόλο, φαντάζομαι. Τώρα, η αναφορά του σε πλεύρη Γεωργιάδη και τα λοιπά, με την... γιατί εκεί αναφέρθηκε με τη φράση το ακροδεξιό μπλοκ τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ ποιο είναι το ζήτημα. Ναι. Με όλου αυτού πρέπει να συνεργαστεί και όλα στη διάρκεια τη θητεία. Ναι. Προφανώ. Δεν θα γίνει. Θα είναι πολύ δύσκολο Πάρα... γιατί θα υπάρχει μεγάλη υποψία. Δεν ξέρω αν έχει, θα γίνει δουλειά, θα αν έχει ζηλέψει με τον, από τον κύριο Ιμάμογλου ο κύριο Δούκα. Δεν το ξέρω. Mm -hmm. Αλλά ο κύριο Ιμάμογλου θα πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι δεν έχει ιστορία, έχει πορεία πολλών ετών στην πολιτική ζωή τη Τουρκία. Δεν ήρθε χθε να τον γνωρίσουν οι Τούρκοι. Ναι. Λοιπόν, θα πώς θα δούμε πώ θα εξελιχθεί ναι. και αυτό. Φαντάζομαι ναι. Ναι. δεν θα εξελιχθεί καλά. Είναι αυτό που λένε δεν θα πάει καλά αυτό. γιατί φαίνεται ο κύριο Δούκα ή έχει φιλοδοξίε που βιάζεται πάρα πολύ. Ναι. Ε, και ξεκινάει με το αριστερό. Και με, με το καλημέρα έννοια. μας Αυτό που είπε στην αρχή ναι. κρατάω ο Γιάννη. Δεν ναι. είναι κακό να είσαι αριστερό. Κακό είναι να είσαι σε σύγκρουση συνέχεια. Κακό το είναι να προσβάλλεις και, και ανθρώπους που δουλεύουν επίση. Ε. Επίση αυτό είναι χειρότερο μάλλον. Γεια ναι, ναι, ναι. σα, Ευχαριστούμε πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, ναι, καλή βδομάδα.